Όχι. Δεν μου κάνει τώρα. Τώρα δεν μου κάνει έτσι. Α, είπε καλησπέρα σας. Τώρα κάνει τη γλωσσούαν του έτσι όπως κάνουν τα φύσκια. Ναι, κάνει τη γλωσσούαν του. Ωραία. Δείξε μας κανένα, ρε Γιάννη μου. Για να το δούμε. Λοιπόν... Τώρα είναι να τα βγάλεις έξω. Σιγά σιγά. Βιάζεσαι. Βιάζομαι. Βιάζομαι, ναι, να τα μας τα δείξεις, να τα πιέσεις, να φεύγεις, γιατί... Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στην Κύπρο έχουμε 8 είδη φυθιών, εκ των οποίων μόνο το ένα είναι δηλητηριών, που δεν είναι άλλο από την οχιά. Ξεχωρίζουν τούτα τα είδη. Ναι, η οχιά ξεχωρίζει πολύ εύκολα από τα υπόλοιπα είδη. Είναι πολλά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα τα ξεχωρίζεις. Είναι κοντό χοντρό σώμα, τριγωνικό κεφάλι. Κοντό χοντρό σώμα, τριγωνικό κεφάλι. Για να το δω μπροστά μου, ένα κάτσο να δάνε κοντό χοντρό και τριγωνικό το κεφάλι του. Κοίταξε. Να το ξεχωρίσει. Να το καταλάβει, πιστεύω. Να καταλάβω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω που να με καταλάβει νομίζω. Α σε φτάσει, να σε καταλάβει. Πε μου λίγο τώρα, ξεκίνησε το κυνήγι έτσι από την προηγούμενη Κυριακή. Αυτά μπορεί να εμφανιστούν μπροστά στου κυνηγού. Ναι, κοίταξε. Να μην. Ξέρουμε ότι ζούμε στη φύση, σε όλες τις περιοχές, ειδικά και στα βουνά. Σίγουρα ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, ειδικά οι κυνηγοί. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, τα φύθια της Κύπρου προστατεύονται από αυστηρή νομοθεσία και απαγορεύεται να τα σκοτώνουμε. Απαγορεύεται να τα σκοτώνουμε. Όταν έρθουμε αντιμέτωποι όμως μαζί τους, τι θα κάνουμε, βρε Γιάννη μου. Κοίταξε, ποιον που λέμε τώρα, εντάξει, σε έσχασες περιπτώσεις όταν έρχεται το φύθι στο σπίτι μας και χρειαστείς να σκοτώσουμε. Υπάρχει κάτι λόγο να το βγάλω φωτογραφία και το βάλω μέσα στα Facebook και μέσα στα Ιντερνετ. Για να παρακινούμε και άλλους να το κάνουμε. Σωστό. Εντάξει, θέλουμε να αγαπήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη τα φύθια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κλίνοι έχουν εξίσου το ρόλο του στη φύση. Έχουν το ρόλο του σίγουρα, όπως τα όλα. Που... Όπως όλα έχουν το ρόλο του στη φύση. Ναι. Όπως τα τροχτικά που έχουν πάρα πολλές αρρώσκες κολλητικές προς τον άνθρωπο, και οι κλίνες κάνουν παραπάνω ζημιά από τα φύθια. Μάλιστα. Σωστό. Σωστό. Ίδια, τα τρώνε τα φύδια. Ήδη που μελέτες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει ότι τα τροχτικά ενώ το μεγαλύτερο. Θέμα τζομάστιγα που έχουμε στην Κύπρο που κάνει σε όλα τα θύραματα ζημιά γιατί τρώει και τα πουλιά από τα δέντρα που κοιμούνται, και τα σφαγά του, τρώει ακόμα και φύθια, τρώει ακόμα και τα ίδια κανιβαλίζουν. Αλήθεια, το ένα το άλλο, σοβαρά. Και ακόμα, μικρά, ακόμα και μικρά λαγουδάκια, η νυφίτσα μπορεί να τα φάει όταν είναι μικρά. Σοβαρό μιλά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πει λίγο τι τα κάνουμε για να τα αποφύγουμε, για να μην έρθουν να μα επιτεθούν. Κοιτάξτε, καταρχήν, επιτίθονται έχουμε... όλα αυτά, έστω και αν δεν είναι δηλητηριώδη. Το φίδι είναι να επιτεθεί όταν φτάσει σε μια. Όταν φτάσει να απειληθεί ή φτάσει σε μια απόσταση που λέμε εμείς απόσταση ασφαλείας, που έχουμε γύρω στο ένα μέτρο από μια νοχιά. Ναι. Το οποίο το φίδι είναι να νιώσει απειλή και να αναγκαστικά να δοκιμάσει να δαγκώσει. Μάλιστα. Δεν σημαίνει πάντα ότι επιτεθεί να δαγκώσει. Έχει φορές που δεν βάζει δηλητηριό. Ναι. Μπορεί να σε σφίξει όμως. Ναι. Όχι. Δεν σφίγγουνε. Οι οχές, εμάς ενδιαφέρουν μας οι οχές. Οι οχές έχουν δηλητήριο. Τα υπόλοιπα αυτά που έχουμε δεν έχουν δηλητήριο. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα έχεις φέρει και οχιά που έχει δηλητήριο. Ναι. Εντάξει. Να δούμε κάτι. Ναι. Να το δούμε. Να δούμε και την οχιά που έχει δηλητήριο σε λίγο. Λοιπόν. Μαζί μου έχω φέρει και κυπριακά, έχω φέρει και εξωτικά αρπετά. Απλά για να δείτε τη σύγκριση. Ναι. Είπα να σου φέρω έτσι κάτι. Και κάτι εντυπωσιακό. Κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Και κάτι που είναι εξάπειρα στην τηλεόραση. Οπότε. Ωραία, είμαστε τυχεροί δηλαδή σήμερα. Ναι. Έφερε το δωρό που γιορτάζει ο άντρα σου που παίζει να του πάρει ένα δώρο. Το νεκτάρι να σου ζήσει τον αξί. Εφέρε μου φίδι να πάρω δώρο τον άντρα μου. Εσύ μου είναι κάτι. Που σου πάω έτσι πράγμα. Μην ανοιχνεύσει μου έτσι. Φαντάστηκε να του το πάρω. Φανταστείτε. Τελευταία φορά πάντως που βρεθήκαμε νεκτάρι με φύχια νομίζω ευούραν. Όχι, είναι ευούραν, νομίζω είναι τζισέντους. Στο τέλος, μετά από όλα. Είναι εγώ που ευούρουν. Εσύ που ευούρασαν. Είναι εγώ που ευούρισα. Είμαι εντάξει, είσαι με τζιγιά στο στόμα. Ήμουν έγκυος, Παναγία μου. Λοιπόν, άμε να μας δείξεις. Τα πρώτα φύχια που να δούμε είναι κυπριακά. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν κόλουπερ γιουγκουλάρης ή αλλιώς το μαυρόφυτο. Τα συγκεκριμένα φύχια δεν έχουν δει. Πρώτη μέρα χωνεσέ, δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είναι μόνο ο φόβος. Είναι και η τριγύλα. Τα συγκεκριμένα φύτια είναι αγαγά. Εντάξει, μπορείς να το μαζέψεις λίγο. Εντάξει, δεν μπορεί να το μαζέψει νομίζω, παιδιά, εύκολα. Η γλωσσούα του τούτη τώρα. Η γλωσσούα είναι για να πάρει μυρωδιές από την ατμόσφαιρα. Αρέσκει του η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που βρίσκεται τώρα. Νομίζω ναι. Ωραία. Είναι δηλητηριώδη. Όχι, δεν είναι δηλητηριώδη. Είναι το μαυρόφυτο που έχουμε στην Κύπρο. Συναντούμε το σε όλες τις περιοχές.
Λοιπόν, αυτό είναι ενήλικο φίδι, είναι πάνω από 7 χρονών. Είναι ενήλικο. Ενήλικο φίδι, ναι. Μπορεί να φτάσουν τα 2 με 2,5 μέτρα. Πόσο χρόνια φτάνουν τα φίδια? Μαζέψτε το λίγο. Μπορεί να 25 χρόνια. Πόσο? 20-25 χρόνια, χρόνια. Και κάποια ίσως και περισσότερο. Ωραία, αυτά τα βρίσκουμε συχνά. Ναι, θα συναντούμε σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Σε όλες τις περιοχές της ναι. Κύπρου. Τρέφονται περισσότερο με τροχτικά και ελάχιστα με πουλιά. Απλά όμως δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι τα συγκεκριμένα φύφτια, Κωνσταντίνα μου, γεννιούνται γκρίζα. Γεννιούνται γκρίζα. Ναι, και στα 3-4 χρόνια της ζωής τους ξεκινούν να παίρνουν το μαύρο χρώμα. Μάλιστα. Δεν φαίνονται και πολύ όταν είναι, ας πούμε, στους δρόμους και λοιπά, γιατί είναι γκρίζα. Ένα λεπτάκι να σου πω. Άμα το βρούμε αυτό, τούτον τι είναι? Αυτό είναι το ίδιο φίδι. Ναι, αλλά μικρό. Αλλά μικρό. Είναι, είναι πιο ζωηρό. Δεν το πειδά. Κρατάς το καλά. Ναι, σε παρακαλώ, κρατά το καλά. Επίδα, δέτε το. Πες μου λίγο, Γιάννη μου, άμα τα δούμε τούτα τα φίδια, ναι. Άμα τα δούμε. Κοιτάξτε, μπορεί να μείνει και πάνε να μας επιτεθούν. Ναι. Πού ρε παιδί μου πρέπει να τα χτυπήσουμε? Δεν πρέπει να τα χτυπήσουμε. Δεν πρέπει να τα χτυπήσουμε. Αλλά εάν πάνε να μας επιτεθούν, πού πρέπει να τα χτυπήσουμε για να μείνουν ακίνητα? Βασικά μπορεί να αφήσει απλά από το χώρο. Εντάξει, άμα πάει και έρθει κοντά σου, τι γιατί να κάνεις? Το σταυρό σου. Ναι. Και μετά. Βούρος. Εντάξει, εσύ σίγουρα δεν θα μας πεις να τα σκοτώσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν μπορείς. Μετά σίγουρα. Το έχω αναφέρει, εντάξει, είπαμε ότι. Απλά εντάξει. Δεν είναι τόλο σπίδα, ρε παιδιά. Έλενα μου, έλα να σου πω. Έρχεσαι λίγο κοντά μου γιατί είπες ότι δεν σε πειράζει να τα χαϊδεύεις και να τα αγγίζεις. Τα φίχτια βασικά. Σοβαρό, μιλάς τώρα έτσι. Όχι, όχι, φεύγει τη τώρα. Μετά να σου πει. Μετά να πούμε τώρα. Κάτσε για μένα, Έλενα μου, και χάιδευκέ το μόνο. Μεν το πιάσει πάνω σου. Ας πει κάτι, θα κάτσε και πιο μακριά. Μπορεί να πεταχτεί πάνω μου τώρα, αφού ήθηκα. Θέλω και πιο επικίνδυνα, κάτι να παίρνετε για κοντά. Ας την αδερφιά μου, είναι η Έλενα. Να βγάλει πιο επικίνδυνα, άλλη. Λοιπόν. Παιδί μου, πιο πίσω. Πέμ. Ακούς. Καλύτερα, για λοιπόν, ένα άλλο είδος που έχουμε στην Ελλάδα αρκετά διαδεδομένο και βρίσκουμε το εύκολα στην Κύπρο είναι το coin snake ή αλλιώς ο δρόπης. Είναι η μόνη φορά που δεν μπορώ να κάνω συνέντευξη. Γιάννη μου, ένα σκυλό, λέω τα εγώ, μην μου αχώνει. Λάλιο τη θέληση, ναι. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα φύφια είναι δεντρόβια. Συναντούμε τα περισσότερο ακόμα και τη νύχτα. Τι σεπασμένο τούτο. Ξεχωρίζουν εύκολα γιατί έχουν τα σχήματα όπως το, όπως τα νομίσματα. Κράτα το λίγο πιο σφιχτά. Λοιπόν, όπως τα νομίσματα που έχουν πάνω στην πλάτη, κατά μήκος τέτραχο καγιάς, ναι. Μοιάζουν κάπως με την οχιά, λόγω του ότι έχουν μεγάλο κεφάλι, αλλά σε σχέση με την οχιά είναι πολύ πιο λεπτό και πιο μακρυφίδι. Είναι αρκετά εύκολο να ξεχωρίσουμε. Τούτα είναι δηλητηριώδη ή όχι? Όχι, δεν είναι δηλητηριώδη αυτά. Σφίγγι. Είναι σφιχτήρες αυτά, ναι. Είναι σφιχτήρες αυτά. Σφιχτήρες. Όπως και το θερκό. Μόνο η οχιά, μόνο τα δηλητηριώδη φύθια δεν σφίγγουν. Μάλιστα. Γιατί βάζουν δηλητήριο και περιμένουν την λία να πεθάνει. Μάλιστα. Για πρέπει να την εύρουν. Μάλιστα. Ωραία. Και εμείς πρέπει να τα αγαπούμε, ναι, ναι. Δεν είναι απαραίτητο να τα αγαπάτε. Α, να μην τους κάνουμε κακό. Να μην τους κάνουμε κακό και να μάθουν να. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε το σπίτι μας πάντα καθαρό. Ειδικά εμείς που μιλήσουμε στις ορεινές περιοχές που γύρω έχουν σιγουράφια, έχουμε πισίνες, έχουμε κήπους. Απλά να πούμε ότι για να σε δαγκώσει ένα φίδι 99,9% είναι δικό μας λάθος. Εντάξει. Ή εμείς πιάμε στον κήπο και δεν βάλαμε κάποια γάντια πριν να σηκώσουμε πέτρες να κάνουμε κάποιες εργασίες στον κήπο. Ή πιάμε στο βουνό και δεν βάλαμε τις κατάλληλες γαλότσες, τα κατάλληλα παπούτσια, τα κατάλληλα είδη ένδυσης για να μπορέσουμε να προστατευτούμε που τα φίδια. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι που στιγμή πάμε στο βουνό σημαίνει εμείς πάμε σπίτι τους και όχι να αρκούνται σπίτι μας. Ναι. Οπότε ακόμα και εκείνοι που βρίσκουν, εντάξει τώρα μιλούμε για παραπεριστατικά σε σκύλους, εντελώς διαφορετικό θέμα εκείνων. Εμάς ενδιαφέρει μας τα αγκώματα σε άνθρωπο. Αναφέρουμε σε περίπτωση ότι τα αγκώματα δεν κάνουμε απολύτως καμία ενέργεια. Τι εννοείς? Δεν το δίνουμε, δεν το σκίζουμε, δεν το ρουφάμε. Τι το κάνουμε? Πηγαίνουμε απευθείας στο νοσοκομείο. Και μας βάζουν. Ναι, έχουμε 2 με 8 ώρες να πάμε στο νοσοκομείο. Έχουμε 2 με 8 ώρες να πάμε στο νοσοκομείο. Προλαβαίνουμε. Τα δείγματα θανάτου από ΧΕΣ είναι πολύ μηδαμινά τα τελευταία 20 χρόνια. Ούτε 2%. Στην Κύπρο. Οπότε τα νοσοκομεία έχουν αντιοφυγούς, έχουν φέρει, ξέρουν οι ιατρίζα με τι να κάνουν. Είχαμε πάρα πολλά έτσι κρούσματα. Πονάει, πονάει ναι, μετά. Υπάρχει πόνος, υπάρχει πόνος και την ώρα του δαγκώματος και κατά τη διάρκεια. Μάλιστα. Εντάξει, δημιουργεί νεκροσυνιστό με αποτέλεσμα να μπορούμε να υπάρχει ο πόνος οπωσδήποτε. Ωραία, δείξε μας και τα άλλα που έχεις φέρει τα πιο εντυπωσιακά. Λοιπόν, θα πάμε στην Οχιάν. Α, τώρα πάμε στην Οχιάν. Τώρα πάμε στα... Γερά. Ναι.
Εγώ με στην δικά σου, αν έχω τα παιχνίδια τη κόρη μου, εσύ είσαι τα φίθια σου. Εντάξει, εγώ δεν με πελάρα. Ναι, σωστό. Σήμερα ο δικό